Πάμε στο Παρίσι και Πάμε στο από την Δημήτρη αρχή. Μαβίδη που έζησε από κοντά χθες τις πολύ μεγάλες απεργιακές διαδηλώσεις στη Γαλλία και ειδικά στο Παρίσι. Δημήτρη, ήσουν εκεί μαζί με την αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και τον Γενικό του Γραμματέα, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Τι ζήσατε στη Βαστήλη? Καλησπέρα από το Παρίσι. Ζήσαμε μια μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση, μια μεγαλειώδη συγκέντρωση που έγινε στη πλατεία της Βαστήλης, όπως είπες και εσύ. Βρισκόμαστε εδώ από προχθές το βράδυ, καλύπτοντας για τον ριζοσπάστη και τον 902 την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, και της Αντιπροσωπείας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στο Παρίσι, η οποία, όπως θα είδατε φαντάζομαι και στα ρεπορτάζ, έγινε εξαιρετικά θερμά υποδεκτή από τους εργάτες της Γαλλίας, από συνδικαλιστές, απεργούς, ακόμα και από Έλληνες μετανάστες που βρίσκονταν στη συγκέντρωση. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες το πρωί, ημέρα Πανεθνικής Γαλλικής Απεργίας, με επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μομπαρνάς, έναν από τους μεγαλύτερους της χώρας, νεκρωμένο λόγω της απεργίας από τρένα, όπου εκεί υποδέχτηκαν με συνθήματα και χειροκροτήματα οι απεργοί εργαζόμενοι τον Δημήτρη Κουτσούμπα και την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, όπου ο ίδιος απέφθινε χαιρετισμό. Στη συνέχεια βρεθήκαμε, όπως είπαμε και πριν, στην πλατεία της Βαστήλης, σε μια μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση, όπου και εκεί απίθυνε χαιρετισμό ο Δημήτρης Κουτσούμπας στα γαλλικά, λέγοντας στους Γάλλους απεργούς ότι ο αγώνας σας έχει γράψει ήδη ιστορία, μεταξύ άλλων, και μεταφέροντας την αλληλεγγύη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του ελληνικού λαού στον αγώνα που δίνει αυτή τη στιγμή η εργατική τάξη της Γαλλίας, αυτό το διάστημα μάλλον, όχι αυτή τη στιγμή. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Η αλήθεια είναι ότι το καταλάβαινες από νωρίς, πριν ακόμα φτάσουμε στη Βαστήλη, ήδη από το πρωί, εργάτες ήταν συγκεντρωμένοι έξω από χώρους εργασίας, από το πρωί όπως περνούσαμε με το αυτοκίνητο, έξω από νοσοκομεία, έξω από άλλους χώρους δουλειάς, υπήρχαν απεργιακές φρουρές, το ίδιο και στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μομπαρνάς, που ήταν συγκεντρωμένοι οι εργάτες. Παρά την κρατική καταστολή που έχει ενταθεί, παρά το διάγγελμα του Μεγάλου Προέδρου του Μακρόν, ότι είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να περάσει διαπυρός και σιτήρου την αντεργατική μεταρρύθμιση, παρά τις επιστρατεύσεις σε κλάδους όπως τη διακομιδή των αποδρυμάτων, στα δηληστήρια και άλλους στρατηγικούς τομείς, χθες βρέθηκαν στους δρόμους της Γαλλίας 3,5 εκατομμύρια εργάτες, σύμφωνα με τα συνδικάτα. Μόνο στο Παρίσι τα συνδικάτα κάνουν λόγο για μια μεγαλειώδη συγκέντρωση 800.000 ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν εκεί στη Βαστήλη και ακολούθησε πορεία. Από κάθε πλευρά, από κάθε δρόμο, από νωρίς το μεσημέρι, μεγάλες ομάδες απεργών, νεολαίας ιδιαίτερα, φοιτητές και μαθητές, συγκεντρώνονταν για να πάρουν μέρος σε αυτή την κινητοποίηση. Θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας? Τι λένε μετά από την πολύ μεγάλη διαδήλωση που έγινε στο Παρίσι και τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις όλες τις πόλεις χθες της χώρας? Ναι, ο αγώνας συνεχίζεται. Ήδη έχει πάρθει απόφαση για νέα πανεθνική γαλλική απεργία στις 28 του Μάρτη. Ωστόσο και στο μεσοδιάστημα οι κινητοποιήσεις, οι απεργίες σε χώρους δουλειάς συνεχίζονται. Χαρακτηριστικά, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο εργατικό κέντρο του Ιβρύ, εδώ στο Παρίσι, όπου συζητήσαμε με συνδικαλιστές και στη συνέχεια βρεθήκαμε σε ένα εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων που βρίσκεται στο Ιβρύ Σουρτσέν, όπου παραμένουν σε απεργία οι εργαζόμενοι για, αν θυμάμαι καλά, 17 ημέρες. Ναι. Ναι. Μπορεί να κάνει, γιατί θα ψάξω το σημείο τώρα. Όπως και να, για αρκετές ημέρες βρίσκονται πολυήμερος ο αγώνας. Εργάτες σε πολυήμερες ακριβώς, διεκδικώντας όχι μόνο την απόσυρση της αντεργατικής μεταρρύθμισης του Μακρόν στο ασφαλιστικό, αλλά και αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς και ούτω καθεξής. Το Εδώ σύνθημα, ένα από είναι τα κλίμα, συνθήματα της Δημήτρη. επόμενης.
Το κλίμα που έρχεται προς την Ελλάδα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από τις εικόνες που βλέπουμε είναι ότι είναι μια χώρα που βράζει στην κυριολεξία. Και δεν ξέρω αν είναι μόνο το θέμα των αντιασφαλιστικών αλλαγών Μακρόν, είναι και κάτι άλλο που τους ξεσηκώνει. Πάντως, εισπράξεται αυτό το κλίμα ότι είναι μια χώρα σε αναβρασμό. Φυσικά, οι εργαζόμενοι με τους οποίους μιλήσαμε όλοι είχαν να πούνε ότι δεν είναι κάτι που συνέβη ξαφνικά. Δεν έχει, ακόμα και η χθεσινή μεγαλειώδη συγκέντρωση μας ανέφεραν χαρακτηριστικά στο εργατικό κέντρο του Ιδρύου ότι δεν μας ξάφνιασε, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στην χώρα, δεδομένης της επιδείνωσης της ζωής του λαού, από την ακρίβεια, από άλλα μέτρα, από την εντατικοποίηση της εργασίας. Οπότε, ναι, βρίσκεται εδώ και διάστημα. Οι απεργίες συνεχίζονται εδώ και μήνες από τα διαστήματα και τώρα υπάρχει δηλαδή μια διαρκής κλιμάκωση. Και μένει να δούμε τι θα γίνει, πώς θα συνεχιστεί αυτό στις 28 Μάρτη, στη νέα αυτή απεργία, όπου ένα από τα συνθήματα που έχουν βγάλει τα γαλλικά συνδικάτα είναι «Μακρόν, δεν είμαστε ούτε το πλήθος, ούτε μπουλούκια», αναφερόμενοι και στο διάγγελμα του Μακρόν που προσπάθησε να υποβαθμίσει τις μεγάλες συγκεντρώσεις. «Είμαστε ο λαός και εμείς αποφασίζουμε». Αυτό το κάνουν πράξη. Προσπαθούν χαρακτηριστικά στα δηληστήρια της Γαλλίας, όπου υπάρχει, συνεχίζεται η επιστράτευση, δίνουν μάχη οι εργαζόμενοι. Στη Μασαλία, όπως έχουμε δει και εικόνες σήμερα, και στη Νορμανδία, χαρακτηριστικά υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχουν φόβοι για ελλείψεις σε κυροζήνη στα αεροδρόμια του Παρισιού. Δίνουν μια μεγάλη μάχη, νεκρών την οικονομία, όπως λένε και σε ένα από τα συνθήματά τους, κλιμακώνοντας τον αγώνα για να αποσυρθεί το εργατικό νομοσχέδιο. Επίσης, ναι, αυτό που μας μετέφεραν πάρα πολύ είναι ότι γνωρίζουν αρκετοί για την αλληλεγγύη που τους δείχνουν οι εργατικές τάξεις, οι εργαζόμενοι, οι λαοί άλλων χωρών στην Ευρώπη και αλλού. Έρχονται διαρκώς μηνύματα και ιδιαίτερα από την Ελλάδα, που έγιναν και οι κινητοποιήσεις τις προηγούμενες μέρες από σωματεία και φορείς. Στο εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων, χαρακτηριστικά, μας είπε ένας εργαζόμενος ότι μας συγκινεί που οι Έλληνες εργάτες είναι στο πλευρό μας. Ξέρουμε για τους αγώνες που δώσαν τα συνδικάτα στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Τους έχουμε παρακολουθήσει και γι' αυτό μας συγκινεί ιδιαίτερα που σήμερα είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι που δείχνουν την αλληλεγγύη στον δικό μας αγώνα, ο οποίος είναι και κοινός ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές που τσακίζουν τις ζωές των εργαζομένων. Έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη της αντίδρασης προσωπείας του Κομμουνιστικού Κόμματος? Ναι, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με σύσκεψη που έγινε στην οποία μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, της κομματικής οργάνωσης Γαλλίας του ΚΚΕ, με μέλη και φίλους του κόμματος, Έλληνες μετανάστες που ζουν και εργάζονται στη Γαλλία. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.